όταν γίνεται κάποιο. Βασικά. Κοιτάξτε, εμεί είχαμε βγάλει ένα ολόκληρο πρόγραμμα σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση. Το οποίο μέσα εκεί συζητάγαμε με τον Υφυπουργό Παιδείας πέρυσι, τον κύριο Κόνσολα, όπου του αναφέραμε για μας τι πρέπει να γίνει για την αναβάθμιση των σχολών και των επαγγελμάτων. Μέσα σε αυτά τα αιτήματα είμαστε πολύ ευτυχείς που πέρυσι, ακριβώς το Δεκέμβριο, ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Πράγματα που εμείς είχαμε προτείνει και είχαμε συζητήσει με τον κύριο Κόνσολα. Και προς τιμή του κύριου Κόνσολα, αυτά τα πέρασε στην κυβέρνηση. Ψηφίστηκαν, έγινε νόμος του κράτους. Υπάρχει το ΦΕΚ από 30 Δεκεμβρίου του 2020, είναι δημοσιευμένο. Και μείναμε ήσυχοι ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της σχολής. Αντιθέτως, από τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία σας έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να φτάσετε στην κατάληψη, και γι' αυτό ακριβώς το θέμα συζητήσαμε. Όταν συζητάμε λοιπόν με το Υπουργείο, διότι το νομοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε και από την κυρία Κεραμέως και από τον κύριο Κόνσουλα, δηλαδή και από το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Παιδείας, άρα εμπλέκονται και τα δύο Υπουργεία στην ουσία, και τώρα που μιλάμε τα προβλήματά σας αυτή τη στιγμή, δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν αυτό που είναι υπεύθυνο είναι τελικά το Παιδείας ή το Τουρισμού. Αφού θα το συζητήσουμε μέσα με την κυβέρνηση, θα βγάλουμε μια άκρη, θα έρθουμε σε επαφές μαζί τους και θα σας ενημερώσουμε εσάς και τους καθηγητές σας ανάλογα και όσο διακριθεί. Ούτως ή άλλως εμείς θα μιλήσουμε και με τα δύο υπουργεία τα οποία εμπλέκονται για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη. Ναι, και ευχαριστούμε βέβαια και πάρα πολύ τον υπέρο. Απλώς το νομοσχέδιο που λέτε, για το οποίο μιλάτε, γιατί όντως ο κ. Κονσολάς ήταν αρκετά συνεργάσιμος καθ' όλη τη θητεία του και ήταν σε ζεστανή επαφή και μαζί μας. Για τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε. Το θέμα είναι ότι αυτό το ΦΕΚ ουσιαστικά, το οποίο βγήκε, ούτως ή άλλως δεν αναβάθμιζε το πτυχίο της σχολής, αλλά εξυγχρόνιζε μόνο το πρόγραμμα των σπουδών. Ευελπιστώντας ότι εμείς, μετά με την αλλαγή του Κόνσολα και τον ερχομό της κυρίας Ζαχαράκη, θα συνεχιστεί αυτό το έργο. Εν τέλει αυτό δεν έγινε, όπως ξέρετε, τροποποιήθηκε το ΦΕΚ, το οποίο δεν καλύπτει όλους όσους είμαστε αυτή τη στιγμή στη σχολή. Δηλαδή, καλύπτει μόνο τους νέους αυθέντες φοιτητές. Και έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα, ξέρετε πολύ καλά την κατάσταση. Εμείς προσπαθούμε να πιέσουμε με κάθε τρόπο, η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο διαφορεί ακόμα. Εγώ προσωπικά τη Δευτέρα θα πάω στο Υπουργείο να πάρω αριθμό πρωτοκόλλου για το υπόβλημα που ήδη έχω στείλει, για να γίνουν πιο συνοπτικές διαδικασίες, γιατί πιέζονται και τα πράγματα, μην πάθει το εξάμεινο. Και αυτό που ζητάω και από εσάς και ζητάμε είναι μια στήριξη και με όποιον τρόπο εσείς θεωρείτε, αλλά και μια γραπτή στήριξη, εγγράφος, η οποία μπορεί κάπως να χρησιμοποιηθεί σαν στοιχείο από εμάς ότι έχουμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των ξενοδοχείων, των διευθυντών ξενοδοχείων, των ξενοδοχοπάλων, των ξενοδόχων και γενικά της τοπικής κοινωνίας και του κλάδου μας, που θα κάνει πιο οξύμορο το να μην επιτυγχάνεται η αναβάθμιση. Αν βάλουμε επικεφαλίδες στα αιτήματά σας. Ναι. Τα αιτήματά σας είναι. Είναι η αναβάθμιση πτυχίου από το επίπεδο 5 στο επίπεδο 6 εθνικού πλαισίου προσόντων. Είναι το δικαίωμά μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε ελληνικά πανεπιστήμια της χώρας και όχι μόνο σε κολέγια επιπληρωμή και στο εξωτερικό. Θέλουμε φοιτητικό πάσο, εννοείται. Δεν υπάρχει φοιτητικό πάσο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάσο το οποίο με πρωτοβουλία της σχολής και κάποιες κινήσεις έχουμε κάποιες υποτυπώδεις εκτόσεις σε τοπικό και μόνο επίπεδο, όπως είναι τα ΚΤΕΡ, οι αυτοπλοϊκές και τα δίκτυα κοινωνικής κοινωνικής τηλεφωνίας. Μετά συμμετοχή ξανά στο Εράσμος, κάτι το οποίο το είχαμε και μας το έκοψαν. Βέβαια δεν είχαμε και πάλι το ίδιο Εράσμος με τους υπόλοιπους φοιτητές, υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά σημασία έχει ουσία ότι τώρα δεν έχουμε ούτε αυτό. Για την ψηφιακή μέρη με αργότερα, η οποία δεν ήταν για τους φοιτητές των ΑΣΤΕΚ, δεν έχουμε δικαίωμα σε προγράμματα υποτροφιών και πολλά άλλα, έχουμε πρόβλημα με τη σύντηση. Το κοινωνικό πρωτοπολείο δεν μπορεί
μπορεί να καλύψει, που και αυτό είναι δικιά μας δράση. Από μόνοι μας δηλαδή, με τη βοήθεια του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορεί να δώσει μερίδες για όλους τους φοιτητές. Υπάρχουν μόνο 15-20 μερίδες. Από όλους τους σπουδαστές που είσαστε εδώ πέρα, μπορεί να μας πεις πόσοι είναι εκτός κρέτης. Αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, να είμαι ειλικρινής, για το λόγο ότι εγώ πλέον έχω τελειώσει σχολή από ό,τι έμαθα μια εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Και μέσα στο COVID δεν γνωριζόμασταν όλοι με όλους τόσο καλά, οπότε δεν μπορώ να σου πω έναν ακριβή αριθμό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν άτομα τα οποία να έχουν παραπείσει τη σχολή μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα και με την οικονομική, με οικονομικές δυσκολίες που έχουν οι οικογένειες και κάποιοι μπορεί απλά να λείπουν. Σίγουρα είμαστε περισσότερα παιδιά από αυτά που βλέπετε εδώ σήμερα. Απλά υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να παρίστανται. Έρχονται με διαφορετικές ώρες. Σίγουρα μέσα στην ημέρα εναλλάσσονται 120 άτομα διαφορετικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Οι σπουδαστές στη ΣΤΕΚ. Μάλιστα. Εισάγονται στην ΣΤΕΚ με πανελλήνιες εξετάσεις. Εννοείται. Εφόσον λοιπόν εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις σε δημόσια σχολή του κράτους που είναι στο μηχανογραφικό έντυπο, γιατί δεν σας δίνουν πάσο τη θύμα? Γιατί ανήκουμε στο Υπουργείο Τουρισμού και όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Το πάσο είναι ένας θεσμός που έχουν οι σχολές του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό ενδεικτικά δεν το ξέραμε όταν ήταν να έρθουμε στη σχολή. Δεν γνωρίζαμε τίποτα από αυτά, ούτε υπάρχει κάποια διαφορά πλήρου. Ούτε διαφορά οικονομική. Γενικά δεν ξέραμε ότι υπάρχουν διαφορές με τη μεταχείριση των φοιτητών, γιατί όλοι εισαχθήκαμε κατά τον ίδιο τρόπο και χωρίς να θέλω να φύξω άλλα παιδιά και άλλες σχολές. Καλώς ή κακώς, η σχολή είναι σε... για να περάσει πρέπει να γράψει κάποια μόρια που άλλες σχολές, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πανεπιστήμια, είναι πιο εύκολο να μπεις. Είναι άδικο διότι τα παιδιά που ήταν εδώ ήταν με πανελλήνιες, όπως ήταν και άλλοι που ήταν σε άλλες σχολές, και ανεξάρτητα αν σπουδάζουν τουρισμό ή αν σπουδάζουν πολιτικές επιστήμες, είναι σπουδαστές του ελληνικού κράτους. Είναι φοιτητές. Θα έπρεπε να έχει το πάσο, το λιγότερο. Έχετε δίκιο, συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι γενικά η σχολή έχει απορρόφηση από τα ξενοδοχεία και εσείς το ξέρετε περισσότερο. Άμεσα, αφού δεν μας φτάνετε. Και το θέμα είναι ότι καθημερινά, επειδή τα προβλήματα μεγαλώνουν, πολλοί φοιτητές επιλέγουν μέσα στις δύσκολες συνθήκες, οι οικονομικές και υγειονομικές, στις οποίες ζούμε, οι φοιτητές επιλέγουν να αφήνουν τη σχολή και να πηγαίνουν σε ένα ιδιωτικό ΙΕ ή δημόσιο, χωρίς να πληρώνουν ενίκεια, μόνο με το έξοδο των Πανελληνίων, επειδή ήρθαν εδώ και είδαν την κατάσταση, τα λεφτά που χάσαν μέσω των πανελλαδικών. Με αποτέλεσμα να φεύγουν από τις σχολές μας και να αποδυναμώνουν τις σχολές. Βέβαια, αυτό γίνεται στην πορεία, γιατί κάθε χρόνο εισαχθεί ολένα και αυξάνονται, αν έχετε δίκιο. Και έχουμε μεγάλη ανάγκη στο λεφόρα αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκουμε στα ξενοδοχεία μας στελέχη να μπορούμε να δουλέψουμε τα ξενοδοχεία μας. Δεν σας χρειαζόμαστε, είσαστε απαραίτητα εργαλεία για μας, διότι χωρίς εσάς δεν μπορεί να υπάρξει τουρισμός στη χώρα. Που λέμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στελέχη και η σχολή που βγάζει στελέχη τίνει να κλείψει και να κλείσει. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται και θα κοιτάξουμε να σας στείλουμε σαν ομοσπονδία όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είπαμε.